Είναι τιμή μα που καλωσορίζουμε τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον νέο Υπουργό Υγεία, και όλου εσά, εκλεκτού προσκεκλημένου από την βιομηχανία της υγεία, μία από τι μεγαλύτερε και πιο σημαντικέ βιομηχανίε για οποιαδήποτε χώρα. Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Υπουργό για... και με του CEO των φαρμακευτικών εταιριών για μεγέθη και για τιμέ και για στοιχεία. Τα στοιχεία στην Ελλάδα δυστυχώς δεν τα σεβόμαστε, δεν, δεν δίνουμε σημασία στις μετρήσεις. Στο εξωτερικό, στην Αμερική το χάρη, τα πάντα είναι μετρήσιμα. Και έτσι λοιπόν πάντα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής. Έχει το περιοδικό Business Week κάθε χρόνο όλε τις βιομηχανίες της Αμερικής και έλεγε το «employment» στη βιομηχανία, σε κάθε βιομηχανία. Ε, λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι στην Αμερική απασχολούνται στον τομέα της υγείας είναι περίπου το 18% των εργαζομένων. Μιλάμε για πολλές δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι και μάλιστα με στοιχεία τα οποία έχω και από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζουν στην Αμερική οι ειδικότητες ιατρικές έχουν τεράστια ζήτηση και γενικά όλος αυτός ο κλάδος προσφέρει πάρα πολύ μεγάλες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομία. Στην Ελλάδα όλοι εδώ γνωρίζουμε την χαμένη δεκαετία, τη δεκαετία στην οποία πολλοί γίνανε πλούσιοι, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να γίνουν και δυστυχώς τα πράγματα δομικά αφέθηκαν στη μοίρα τους. Η κρίση επέδρασε φυσικά αποσταθεροποιητικά στο όλο σύστημα, Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να ξαναβρούμε αυτό το οποίο ζητάνε και οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι εταιρείες υγείας, αυτή την ισορροπία κανόνων. Αυτό είναι πλέον το ζητούμενο και το αίτημα της αγοράς. Το συνέδριό μας έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση και να μπορέσουμε να δεσμευτούμε και η βιομηχανία και η κυβέρνηση στις, στα, στις προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να λύσουμε την κρίση. Δεν θέλω να μιλήσω πάρα πολύ γιατί πραγματικά το συνέδριο είναι πολύ μεγάλο και θα έχει όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία θα χρειαστείτε για να μπορέσετε να βγάλετε συμπεράσματα. Θέλω απλά να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας την MSD που είναι Gold Sponsor, την Amgen και την GSK που είναι Panel Sponsors, το Νοτέ Φαρματέν TNT Silver Sponsors, Abvia, Steer Beach, Bristol Myers Squibb, Genefarm, Gilead, E-News, Κυριακούλης, Lipman Power Group, μεναρίνη Pfizer και Ross που είναι Bronze Sponsors, τις uh, α, εταιρικέ εταιρικές συμμετοχές της τη της uh, Merck, της Novartis και της Siemens και τις εταιρικές συμμετοχέ, uh, συμμετοχές της Abbott, Baxter, Demo, Drager, Elpen, Farmedia, General Electric, Genesis Pharma, IDGC, IMS Health, Καινοτομία, Novo Nordisk, Xanofi, Selas και Teva. Να ευχαριστήσω τον ΣΦΕ, την ΠΕΦ, την ΕΦΕΧ, την ΕΦΟΡ, ΕΦΕ, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών και τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος για την αιγίδα στο συνέδριο, τον Πολύτιμο Communication Partners, την ms Com και τον Print Sponsor, την Πρέσιο Arvanitidis και όλους τους communication sponsors οι οποίοι βοήθησαν μέχρι σήμερα στο να ακουστεί το συνέδριο και αύριο στο να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα πιο πέρα. Σε όλη την κοινωνία. Θα ήθελα, επειδή και ο κύριος Υπουργό είναι ικανός στα social media, να πω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται live social media posting και θα δείτε την ομιλία σας με το που τελειώσετε Facebook, Twitter. Υπάρχει και hashtag για να μπορέσετε και εσείς να στέλνετε τα σχόλιά σας στο Twitter και στο Facebook, που είναι το Pharmaconf, αν δεν κάνω λάθος ζωή. Ε, θα το γράψουμε και στην οθόνη. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να κάνω μια πολύ πολύ σύντομη ε, εισαγωγή, αν θέλετε να βάλετε λίγο την παρουσίαση της Ethos Media, καθότι έχουμε και πολλά νέα για τον φαρμακευτικό χώρο, έχουμε υποσχεθεί κάποιε πρωτοβουλίε τι οποίε υλοποιούμε. Η Ethos Media έχει πέντε strategic business units, investments, insurance, health business, exports και money conferences. Η εταιρεία ξεκίνησε το 1988 και το Σεπτέμβριο ε, θα γιορτάσουν τα 25 χρόνια. Θα σα καλέσουμε φυσικά σε μια μεγάλη δεξίωση. Το περιοδικό χρήμα ξεκίνησε το 1988 και παραμένει το μόνο περιοδικό τώρα για τις επενδύσεις και το χρηματιστήριο στην Ελλάδα, με συνεργασία με το Euromoney, το μεγαλύτερο οργανισμό ε, κεφαλαίου αγοράων στον χώρο. Και μπορώ να ανακοινώσω και ότι στι 19 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα μεγάλο διεθνέ συνέδριο για ιδιωτικοποιήσει και επενδύσει στην Ελλάδα με το Euromoney Conference και ομιλητή τον κύριο Στουρνάρα. Μετά το άλλο, το Insurance SBU, έχουμε το Insurance World και το insuranceworld.gr, το site στο οποίο κάθε πρωί Όλη η ασφαλιστική βιομηχανία παρακολουθεί ειδήσει. Να το Insurance Gold. Πάνω από 2 εκατομμύρια page views. 200.000 μοναδικοί επισκέπτε. Επειδή το σύνολο των εργαζομένων στον ασφαλιστικό τομέα είναι περίπου 30.000, σημαίνει ότι έχει αρχίσει ο καταναλωτή να παίρνει ειδήσει από εμά. Η ασφαλίζομαι είναι η πρώτη free press εφημερίδα για τον τελικό καταναλωτή ασφαλιστικών υπηρεσιών. Διανέμεται μέσω τη του δικτύου τη Citibrest και το Health Business SBU. Μέχρι σήμερα είχαμε το Pharma and Health Business, το περιοδικό και τα συνέδρια. Σήμερα προστίθεται το virus.com.gr και η Free Press εφημερίδα live. Ε, δεν πάει μπροστά το, το κουμπάκι. Α, έχετε βάλει την Alive, οκ. Okay. Η Alive είναι Free Press εφημερίδα για την υγεία και την ευζοία με πανελλαδική κυκλοφορία 30.000 φύλλα τυράς και εκτιμόμενη αναγνωσιμότητα 93.000 αναγνώστες μηνιαίως. Είναι μια εφημερίδα για την πρόληψη και την ευεξία. Θα μοιραστεί περίπου στις 12.00 η ώρα φρέσκια από το τυπογραφείο και κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους χορηγούς μας και από την ασφαλιστική αγορά και από τη φαρμακευτική αγορά που μας βοηθούν να κάνουμε αυτή την εφημερίδα επιτυχία. Και τέλος, πολύ σημαντικό, το virus.com.gr. Αν μπορούμε να πάμε στο live, αυτό είναι το περιοδικό, το site virus.com.gr. Είναι το site μα το οποίο είναι σε δοκιμαστική λειτουργία από τώρα μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ε, Διευθυντή σύνταξη είναι ο Εμίλιος Νεγκής και έχουμε πλέον προσλάβει και νέους δημοσιογράφους έτσι ώστε στο site αυτό θα βρίσκεται καθημερινά ειδήσει για την πολιτική υγείας και φαρμάκου, όχι για φαρμακευτικές κατηγορίες, αλλά ένα σύγχρονο site στο οποίο ακόμα και ο καταναλωτής θα μπορεί να βρει ό,τι χρειάζεται μέσα, αλλά και ο ψαγμένο γιατρό, φαρμακοποιό και γενικά οι επαγγελματίε του χώρου τη υγεία. Πιστεύω ότι ο κύριο Υπουργό, κάθε μέρα η συμβουλή του θα το ε, συμβουλεύονται και δημιουργούμε ένα πολύ μεγάλο social media community, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με το site, το οποίο θα δίνει feedback στις πολιτικές σας και στις αποφάσεις της αγοράς. Έτσι λοιπόν χτίζουμε και την ανάδραση της κοινωνίας σε αυτά τα οποία λέμε σε κλειστέ αίθουσε ή πιο ανοιχτέ αίθουσε ή διαβουλεύσει. Αυτό είναι το. Αν πάμε λίγο πιο κάτω, είναι το Facebook page μα του Pharma and Health Community, όπου ήδη έχουμε το πρόγραμμα, το τι συμβαίνει στο συνέδριο, προανακοινώσει και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να τρέχουν τα, τα live postings. Αυτά ήθελα να πω σαν εισαγωγή. Να καλωσορίσω και πάλι τον κύριο Υπουργό και να τον καλέσω στο βήμα για την ομιλία του. Μας έχει ενημερώσει ότι μπορεί να δεχθεί και κάποιες ερωτήσεις ανάλογα με τον χρόνο του. Κύριε Υπουργέ.